Αντιοχίας της Μεγάλης, από τις μεγάλες και αθλητικές εκκλησιαστικές μορφές του 3ου και 4ου αιώνα, ο Ευστάθιος γεννήθηκε στη Σύδη της Παμφιλίας το 260 μετά Χριστόν. Διακρίθηκε μεταξύ των προμάχων της Ορθοδοξίας, για την οποία αγωνίστηκε και καταδιώχθηκε. Στην αρχή διάλεψε σαν επίσκοπος Βερίας στη Συρία, όταν και συμμετείχε στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Το 323 μετά Χριστόν του δόθηκε η Αρχιεπισκοπή Αντιοχίας της Μεγάλης. Από τη θέση αυτή ο Ευστάθιος κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση και στερέωση της Ορθοδοξίας. Το 330 μετά Χριστόν όμως, οι Αριανοί έκαναν σύνοδο εναντίον του με την κατηγορία ότι ασπαζόταν την αίρεση του Σαβελίου. Επίσης, αφού δωροδόκησαν κάποια γυναίκα ελαφρών ηθών, την παρουσίασαν στη σύνοδο και είπε ότι είχε σχέσεις με τον Ευστάθιο και μάλιστα ότι από τις σχέσεις αυτές απέκτησε και παιδί. Περιττό δε να πούμε ότι μετά τις συκοφαντίες αυτές οι Αριανοί κατόρθωσαν και εξόρισαν τον Ευστάθιο στην Τραϊανούπολη της Θράκης, όπου και πέθανε το 360 μετά Χριστόν. Ο λαός βέβαια ξεσηκώθηκε και δεν δεχόταν να αναγνωρίσει κανένα διάδοχό του. Η μνήμη του ζούσε στο ποιμνιό του, σαν άνδρα που ανήκε στους αθλητές και μάρτυρες της πίστης. Περίφημο λόγο για τον Ευστάθιο εξεφώνησε και ο Ιερός Χρυσόστομος. Η μνήμη του Αγίου Ευσταθίου του Αρχιεπισκόπου της Αντιοχίας της Μεγάλης τιμάται από την Εκκλησία μας στις 21 Φεβρουαρίου.